Την άδεια λόγω τιμωρίας λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός όφιλε να ξεπεράσει το ψυχολογικό και βέβαια το Πανιόνιο για την 8η αγωνιστική. Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο. Το εξαιρετικό τέλειωμα του Σίλβιο Μάριτς στο 17ο λεπτό άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση που ήρθε τριαμβευτικά. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος έβαλε όχι ένα, αλλά δύο κερασάκια στην τούρτα. Με έξοχη κίνηση στο 64 και με άψογη κεφαλιά στο 79 από την υπέροχη σέντρα του Σαν Μαρτέαν. 3-0, ξανά χαμόγελα. Την ένατη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός σκόνταψε στη Νεάπολη απέναντι στη σκληροτράχηλη Χαλκιδόνα. Κόλλησε στο 0-0 και έβρεπε πια να γκαζώσει. Ωραία κίνηση για να φύγει από το Σπυρόπουλο, πατάει την μπάλα για να ελευθερωθεί. Αριστερό. Γύρισμα του Μίτου στο Βασινά, πολύ θα χάνει την μπάλα, γκολ από τον Κωνσταντίνο. Το 2-0 για τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο δεν νομίζω ότι είναι εκτεθειμένος. Αν μπορούμε αυτό το replay να το ξαναδούμε άλλη μια φορά, μετά από τα υπόλοιπα βέβαια. Κοιτάξτε εδώ την βολίδα του Βασινά, χάνει ο Ρουμάνος, λασάρει ο Κωνσταντίνο. Χένριξεν μεγάλη παλιά, την έχει ο Παπαδόπουλος στην μπάλα, καταπληκτικό κοντρό στην περιοχή, ένα απίστευτο γκολ από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Εδώ, εκθέτει αυτή τη φορά και... Μικός του κινείται πολύ ωραία, σπάει την μπάλα πίσω με το δεξί. Ο Ζάλες που ελίσσεται, πολύ ωραία ενέργεια του Πολωνού, μαγική, ένα καταπληκτικό. Εδώ, δείτε, μαζεύει με το δεξί τα κουνάκι, παίρνει την μπάλα μπροστά στο αριστερό. Εύκολη δουλειά πια, να τη στείλει στα δίκτυα του Κόλτσε. Γιόλης στην ανοργάνωτη άμυνα του Πανιωνίου, πέρασε μπάλα ευκαιρία, ο Σαλπιγκίδης, μπάλα στα δίχτυα, 1-0, γρήγορο γκολ, πολύ γρήγορο γκολ. Σαλπιγκίδης και με ευκολία έκανε το πλασέ ανάμεσα στα δύο στόπερ, ανοίγοντας το σκόρ για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ξανά η πάσα του Τζιόλη, πέρασε για τον Σαλπιγκίδη, αυτός γύρισε, μπάλα κόντραρε και λίγο. Ο Νίνης εδώ δεξιά, ο Ρομέρο αριστερά και ο Μάτζιν Σαλπιγκίδη. Καλή ενέργεια από τον Νίνη, θέλει να φέρει στο αριστερό, το βάλε. Το βάλε ο μικρός και γράφει ιστορία με ένα πολύ όμορφο γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Το 46. Με ένα πολύ όμορφο γκολ. Θαυμάστε το εδώ, έκανε μια προσποίηση, μια δεύτερη. Κινήθηκε έξω από την μεγάλη περιοχή του Πανιωνίου, απέφυγε τον Κάσπαρ, τον Φλέτ, βγήκαν πάνω του, κανείς δεν τον σταμάτησε. Είναι για τον Σαλπιγκίδη, θα προλάβει τον Κρέσιτς, θα πέσει πέναλτι. Το οποίο θα υποπέσει ο Κρέσιτς που είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός στο 29 του δευτέρου ημιχρόνου έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Παπαδόπουλος απέναντι στον Κρέσιτς στο 30 του δευτέρου ημιχρόνου. 1-1. Πανηγυρίζει ο κόσμος στη λεωφόρο. Ο Παπαδόπουλος που αγνόησε την εντολή του Πεσέιρο είχε εμπιστοσύνη στα πόδια του. Συμβαίνει αυτό συχνά κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών αγώνων. Παίκτης που φαίνεται να έχει εμπιστοσύνη στα πόδια του να παίρνει πρωτοβουλία μόνος του. Ο Παπαδόπουλος έστειλε την μπάλα αριστερά. Για να δούμε το λάθος από τον Κρέση. Θα μπει ο Παπαδόπουλος. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό που κερδίζει ο Παπαδόπουλος στο 34 από το τραγικό λάθος του Κρέσιτς. Αναρωτιέται ο Διαβαρά. Εδώ φαίνεται έχει πέσει πάνω στο αριστερό πόδι του Παναθηναϊκού. Είναι αυτός που βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Κρέσιτς. Στο 35 δεύτερο ημιχρόνου. Σαλπικίδης απέναντι στον Κρέσιτς. Γκολ 2-1 Παναθηναϊκός που γυρίζει το παιχνίδι ανάποδα εκεί που ήταν πίσω στο σκορ με 1-0 από το πέναλτι του Τζιμπούρ. Φτάνει τα 14 γκολ στο πρωτάθλημα. Ξανά η εκτέλεση έπεσε σωστά, ο Κρέσιτς αλλά πέρασε κάτω από το σώμα του. Σε το κουνδουλάκι Μαϊστόροβιτς, σούτ από τον Ίβαντς της μπάλα θα κοντράρει. Βαυζίνιακ θα γυρίσει, Σαλπιγκίδης μόνος του, 1-0 για τον Παναθηναϊκό στο 66 από το γύρισμα του Βαυζίνιακ και την κεφαλιά του Δημήτρη Σαλπιγκίδη που πετυχαίνει το 6ο του γκολ στο πρωτάθλημα. Μπαίνει πρώτος στη λίστα με το σκόρ του Παναθηναϊκού την φετινή. Απολύτως εκτεθειμένος από την άμυνά του, δείτε ξανά το γύρισμα του Βαυζίνιακ, ανενόχλητος ο Σαλπιγκίδης μέσα στη μικρή περιοχή, εκτελεί τον Κρέσιτς.
ευκαιρίες χώρου από τον το Λίσο Καραγκούνης με πάσα για τον Αυστριακό. Ξανά Καραγκούνης, σέντρα με το δεξί στο δεύτερο δοκάρι, Πετρόπουλος στην κεφαλιά, 2-0. Περίπου με τον ίδιο τρόπο για τον Παναθηναϊκό στο 72, με σκόρερ αυτή τη φορά τον Αντώνη Πετρόπουλο, ο οποίος και αυτός φτάνει τα 6 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, ότι δεν κατάφερε πριν από τη σέντρα του Καραγκούνη με το δεξί. Δείτε ξανά, ακόμα μια φορά αδράνεια στο κέντρο της άμυνας του Πανιωνίου. Ο Μάκος αυτή τη φορά δεν κινήθηκε προς την πορεία της μπάλας, αλλά και ο Λάτκα ήταν μακριά από τον Πετρόπουλο. Ακόμα τον Αποστόλη Λάμπο. Με την, αφού δούμε αυτή τη φάση την παλιά του Καραγκούνη, βγάζει το Σισε εδώ στο τετατέτ, παίρνει ο Σισε, καθυστέρησε να κάνει το σουτ, την μπάλα κοντράρει, ζητάει χέρι ο Γάλλος και δίνει πέναλτι ο Πασταμάτης. Απέναντι που κέρδισε ο ίδιος από το χέρι του Όμο. Λίγα ματραφόρα απέναντι στο Μπέλιτς, ο Σισε εκτελεί 1-0 και τον Παναθηναϊκό στο 9, και ξανά το πέναλτι από τον Σισε που απέφερε τον γκολ, ένα γρήγορο γκολ για τον Παναθηναϊκό, για να παίξει δίπλα από τον Κοντοέ. Νίνης, ξανά ο Σισε στο τετατέτ, 2-0 στο 11 με το δεύτερο γκολ του Γάλλου στο παιχνίδι, το οποίο το πανηγυρίζει. Ξανά εδώ από τον Νίνη, νίκησε τον goalkeeper του Πανιωνίου στην έξοδο. Εδώ βεβαίως όλα τα λεφτά είναι αυτή η κάθετη πάστα που ξεκλειδώνει την άμυνα.